Να καθίσουμε. Δεν εννοούσε εμάς έτσι. Ναι. Εσύ γιατί να κάτσω. Πάλι να κάτσω. Εγώ προσπαθώ να κρυφτώ. Λοιπόν, επίσης έχουμε πάλι το εξής. Έχουμε ένα αντίγραφο. Γι' αυτό είμαστε και οι δύο πάνω. Κοινοκτημοσύνη λέγεται. Κοινοκτημοσύνη τι λέτε. Παλιός κομμουνιστικός όρος, δεν ξέρω. Τι είμαι τόσο μικρός. Είσαι μικρός τότε αυτό. Χριστιανικός, να βλέπεις, σωστό. Ως γνωστόν, ο Χριστός είναι ο πρώτος μαρξιστής. Ο Χριστός είναι ο πρώτος μαρξιστής, έχει δίκιο εδώ πέρα. Σε παρακαλώ. Ή ο Μάρξ είναι ο πρώτος χριστιανός. Ενδιαφέρουσα άποψη αυτή. Θα το συζητήσουμε, θέλει τσίπουρα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Να καθόμαστε σιγά σιγά. Στο πλαίσιο του συνεδρίου έχουμε καθιερώσει να απονέμονται από μια ειδική επιτροπή αξιολόγησης τα βραβεία Ibiza Awards και Social Media Awards, τα οποία επιβραβεύουν και αναδεικνύουν τις πρωτοπόρες εταιρείες, υπηρεσίες, προϊόντα και πρόσωπα της αγοράς που διακρίθηκαν την χρονιά που πέρασε. Οι υποψηφιότητες ήταν πολλές και η αγωνία ίσως να είναι έκδηλη, δεν ξέρω πόσοι αγωνιούν. Ακούγονται στο βάθος, εκεί η αγωνία βλέπω, ναι, κάτω εκεί, ναι, μία, δύο, εντάξει. Αλλά οπότε, χωρίς... Να μας προσκομίσετε καρδιογράφημα, παρακαλώ. Για να καρδιογράφημα θες. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα logistics, τα οποία αποτελούν ένα από τους βασικούς πυλώνες του e-commerce και ένα από τα βασικά βραβεία μας. Ibiza Awards 2019, Logistics Solutions of the Year, απονέμεται στην ACS για το ACS Mobile App. Παρακαλείται ο κύριος Κώστας Μενεγάκης, Γενικός Διευθύντης ACS, να προσθέλει για το βραβείο, το οποίο θα απονείμει η κυρία Καταρίνα Φραϊδάκη, η οποία αγχώθηκε πρόεδρος του Γκρέκα. Γιατί? Ναι, εγώ, όχι. Α, εσύ το λέω. Για καθίστε. Άλλο ένα και μετά θα κάνουμε. Υπάρχει μια εταιρεία που μας έχει εντυπωσιάσει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της σε όλους τους τομείς. Άρα δικαίως κερδίζει το βραβείο Ibiz Award 2019 Digital Transformation of the Year. Είναι η εταιρεία Παπαστράτος, η οποία τον λαμβάνει για τον εκτενή ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα. Παρακαλείται η κυρία Σοφία Γκουζιώτη, Digital Director PMI, να προσέλθει για να παραλάβει το βραβείο από την Κατερίνα Φραϊδάκη. Θα σας ξαναφωνάξουμε. Λοιπόν, μία ακόμα εταιρεία που σε λίγους μήνες κλείνει 27 χρόνια διαστηροποίησης και μας έχει εντυπωσίασε στην Επιτροπή με την επέκτασή στις υπηρεσίες και σε σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η Octabit, στην οποία παίρνει το βραβείο του e-commerce innovation για τα Ibiza Awards 2019 για την υπηρεσία Cybill. Έλα, την είπα σωστά αυτή τη φορά. Και έχουμε τον κύριο Αντώνη Παπαϊωάννου, R&D Manager της Octabit, να προσέλθει για το βραβείο, το οποίο θα απονείμε ο κύριος Πετρίδης, ο Γενικός Διευθυντής του Γκρέκα. Μάλλον πρώτα θα φωνάζω αυτούς που θα απονείμουν, είναι πιο πρακτικό. Δεν το ξέρω καλά αυτή τη διαδικασία, παιδιά, οπότε θα μας συγχωρέσετε. Παραμείνει. Μας εντυπωσίασε σήμερα με την παρουσία της εταιρείας του, αλλά κυρίως των αποτελεσμάτων που έχει φέρει. Η γλώσσα των αριθμών, όταν πρόκειται για αύξηση των πωλήσεων, λέει πάντα την αλήθεια και εκτός από κέρδη, φέρνει και βραβεία. Ibiza Awards 2019 για το e-commerce service of the year απονέμεται στο 360 e-commerce της Plushot. Λοιπόν, πώς την είπα? Plushot. Όπως θέλεις. Plushot την είπα. Όχι, Plushot την είπα. Μλακίες λέω. Άλλη γλώσσα. Λοιπόν, άλλη γλώσσα. Παρακαλείται λοιπόν ο κύριος Θανάση Καμέας, CEO και όχι CEO, να προσέλθει για να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Πετρίδη. Αν ήταν όμως CEO, μπορεί να ήταν Plushot. Έτσι. Θα φωνάξω την κυρία Σόνια Χαϊμαντά, η οποία είναι την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής για τα επόμενα δύο βραβεία. Και ξεκινάμε. Υπάρχει ένα site που προσφέρει τις καλύτερες εμπειρίες στους καταναλωτές και μια απλή επίσκεψη στο cosmosports.gr θα σας πείσει. Σωστά, δεν το είπα?
Οπότε έχουμε Ibiza Awards 2019 Best Customer Experience of the Year. Απονέμεται στα Cosmosports. Παρακαλείται ο κύριος Βαρβαδούκας και η ομάδα του να προσέλθουν για να παραλάβουν το βραβείο. Και μετά θα μας τα πει κιόλας. Άλλο ένα. Έχουν ξεχωρίσει για τα προϊόντα τους, ξεχωρίζουν για τη virtual περιήγηση στα καταστήματά της και φυσικά δίκαια παίρνουν το βραβείο. Η Tailor of the Year απονέμεται στα IKEA. Παρακαλούνται η κυρία Καρολίνα Μιζάν και ο κύριος Βαγγέλης Πίνης να έρθουν στο βήμα για να παραλάβουν το βραβείο από την κυρία Χαϊμαντά. Κατεβαίνεις, ανεβαίνει, είναι η σειρά του Κώστα Νόστου, του Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και τσέο της Smart Press. Τσέο. Έτσι θα το φωνάζω τώρα, σε όλα τα meetings. Γεια σου, τσέο. Είναι γερμανοτραφής ο άνθρωπος. Είναι γερμανοτραφής, ναι. ο οποίος έχει να παρουσιάσει, έχει να απονείμει και το βραβείο που είναι και θέμα του συνεδρίου. Γιατί το θέμα ήταν το Omnichannel. Και στο Omnichannel η αίσθηση που έχει ο καταναλωτής πρέπει να είναι πάντα ίδια. Είτε επισκέπτεται ένα φυσικό κατάστημα, είτε χάνει χρήση των υπηρεσιών Virtual Shop και Virtual Support, τα vibes πρέπει να είναι τα ίδια και να είναι θετικά, κάτι που συμβαίνει με την εταιρεία που κερδίζει το επόμενο βραβείο. Omnichannel Experience of the Year απονέμεται στη Vodafone. Παρακαλούνται ο κύριος Παναγιώτης Αδάμης και η κυρία Δέσποινα Μάκα, εκπρόσωπο της Vodafone, να έρθουν να παραλάβουν το βραβείο. Σε ένα λίγο πιο προσωπικό βραβείο τώρα που τιμάει το Digital Manager τη χρονιάς και στο πρόσωπο που όλα τα στελέχη μοχθούν καθημερινά, στο πρόσωπό του λοιπόν βραβεύονται, τα στελέχη μοχθούν καθημερινά και ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις και εφαρμόζουν πάντα την τελευταία λέξη τεχνολογίας. Digital Manager of the Year λοιπόν. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Γεωργακάκης, όμως επειδή δεν θα μπορέσει... Από την όμιλο της DPG. Από την όμιλο DPG λοιπόν. Και επειδή δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, έχει μια άλλη υποχρέωση. Μια έκτακτη κιόλας. Έκτακτη, έτσι είναι προφανώς. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Σεφώτης Αντωνόπουλος εκ μέρους του. Κύριε Αντωνόπουλη, περάστε να παραλάβετε. Να του το δώσετε μόνο, κύριε Αντωνόπουλε. Δελτίο παραλαβής υπογράφεται στην έξοδο και ποσοτικής παραλαβής. Θα το τσεκάρω προσωπικά, πρόσεξε. Μην το δω στη βιτρίνα στο σπίτι. Κατερίνα. Και περνάμε στα Social Media Awards με μια καμπάνια που πραγματικά ξεχώρισε αυτή τη χρονιά. Social Media Awards 2019, Best Social Campaign, απονέμεται στη Στέφικον για το Incredible Crete. Παρακαλούνται ο κύριος Μιχάλης Σαραντινός, Managing Director της Στέφικον, και η κυρία Κάτια Βλαντίκα, Head of Client Service εταιρείας, να προσέλθουν για να παραλάβουν το βραβείο. Α, είχε κρυφτεί εκεί πέρα. Ήταν διαφημιστικό κόλπο ήταν. Άλλο ένα. Εσύ είσαι. Okay. Όχι, εσύ πάρε. Λοιπόν... Μαλλον με ποιος θα πάρει τα βραβεία εδώ. Να τα πούμε. Όχι, εγώ θα έπινα λοιπόν μια Coca-Cola, διότι λέει εδώ... Όλα πάνε καλά με Coca-Cola, όπως λέει η γνωστή διαφήμιση, αλλά είναι βέβαιο πως όλα γίνονται καλά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα social media. Best social brand, λοιπόν, απονέμεται στην Coca-Cola για το Fanta F-Star Academy. Δεν το διάβασα σωστά. Διάβασα το αστεράκι εδώ. Και λέω, δεν μπορώ να πω F-Aster Academy. Παρακαλείτε. Λοιπόν, παρακαλείται η κυρία Diana Birba, marketing manager της Coca-Cola, να προσέλθει για να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Πετρίδη. Και πού να έλεγες και αυτό, δηλαδή. Ελάτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Πώς θα το διαβάζουμε. Πώς το διαβάζουμε αυτό. Εφ' Ακαδημία.
Χειρότερα ακούγεται αυτό. Αυτό το ακούγεται, ναι. Δεν έπρεπε. Λοιπόν. Α, ναι. Παραμένοντας έχετε. Θα κάνεις άλλο ένα να τελειώνουμε. Γιατί παραμένετε, γιατί το επόμενο... Γιατί στην Coca-Cola έχετε και ένα άλλο βασικό στατικό της εταιρικής φιλοσοφίας σας, που είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και φέτος μας εντυπωσίασε ευχάριστα, οπότε το επόμενο βραβείο αγγίζει την οικολογική ευαισθησία όλων μας. Best Digital CSR Campaign για το Zero Waste Beaches, at Zero Waste Beaches. Beaches, πώς το λέτε έτσι. Τη μία απονέμεται στην Coca-Cola. Τη μία Beaches. Παρακαλείτε κυρία Ντιάνα Μπάρμπα, βάλε. Και τώρα θα κατέβει. Σε χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ. Τώρα θα ανέβει ο Στέλιος. Εδώ θα πήγαινε. Εδώ θα πήγαινε, πήγαινε. Ένα από τα πιο δυνατά βραβεία, λοιπόν, που αφορά το καλύτερο agency, η επιλογή δεν ήταν εύκολη και κρίθηκε πάνω στο νήμα. Ωστόσο, οι καλύτεροι κερδίζουν. Best Digital Agency απονέμεται στην Adjust. Παρακαλούνται οι κύριοι Γιώργος Τσίρος, Βάλια Κουρκουμέλη, Φωτεινή Αβραμάκου και Κυριακή Κολιαράκη από την Adjust να προσέλθουν να παραλάβουν το βραβείο από τον κύριο Πετρίδη. Παραμένεις. Άλλο ένα. Λοιπόν. Ο σκοπός είναι πάντα το performance, η επιδόση, όπως θέλετε πέστε το, αλλά ξέρουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι εύκολο, ειδικά στο B2B. Υπάρχει όμως μια εταιρεία με πολλή εξωστρέφεια που παρουσίασε εξαιρετικούς δείκτες στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Social Media Awards 2019, Best B2B Performance Marketing, απονέμεται στην BAS. Ήταν, παρακαλείτε, ο κύριος Καζάκης. Καζάνης, με συγχωρείτε. Δεν διαβάζω τα γράμματα του Νόστη, γι' αυτό. Του Τσέο. Να παραλάβετε το πράγμα. Α, έχετε. Όπα. Σας μάτιασα δικό μου φταίω. Υποκλίνεσαι στον καταναλωτή, ξέρουμε. Το βραβείο το προλαμβάνει ο director του performance με μία ομάδα η οποία έχει κάνει θαύματα στο εξωτερικό. Μπράβο. Αυτό είναι, delegation και στα βραβεία, έτσι. Ευχαριστούμε. Βγάλετε μία κοινή, ναι, και μετά. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, αλλά η Wind κατάφερε να αλλάξει τελείως τη φυσιογνωμία της Q, μετατρέποντάς την σε ένα 100% ψηφιακό προϊόν που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Best Remarketing Campaign απονέμεται στη Wind για το repositioning της Q και τη μετατροπή της σε 100% digital. Παρακαλείται ο κύριος Νίκος Μαλιάκας, Head of New Product Development της Wind, να προσέλθει να παραλάβει το βραβείο από την κυρία Χαϊμάντα. Ευχαριστούμε. Άλλο ένα. Η επόμενη εταιρεία εφοδιάζει με την ατομική ενέργεια των social media χρόνια τώρα την ελληνική αγορά. Και πρόσφατα επεκτάθηκε, ανέλαβε διεθνή projects και δείχνει το δρόμο της εξωστρέφειας. Βραβείο εξωστρέφειας στην εταιρεία Το Άτομο για την επιτυχή ανάπτυξη του εργοστατήριου στο εξωτερικό. Παρακαλείτε ο κύριος Τριανταφύλου. Που είναι στον πυρήνα της εταιρείας, Το Άτομο. Πηγαίνετε πιο μπροστά να βγάλετε τις φωτογραφίες. Ντρέπεστε, μου φαίνεται. Είναι σεμνός ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Θα ανέβει ο κύριος Νόζ για το τελευταίο βραβείο, που είναι το προσωπικό δικό σου. Πώς να παρουσιάσει το προσωπικό βραβείο της βραδιάς? Ίσως μόνο αν ο παραλήπτης είναι επίσης ένα από τα top στελέχη της αγοράς. Το χειροκροτήσατε δυνατά στην παρουσίαση, οπότε ετοιμάσετε και ένα ακόμα δυνατό χειροκρότημα και τώρα. Κυρίες και κύριοι, Best Digital Strategist απονέμεται στο Φώτη Αντωνόπουλο. Από τον κύριο Νόστη. Εσύ. Ω, σουρπρίζ!
Φώτη έπρεπε να είναι με μαύρο μπλουσάκι, μακριά μαλλιά. Ναι, το προηγούμενο το πήρε Ολυμπιακός, να το πάρει ένας Παναθηναϊκός τώρα. Να έχουμε μια μέρα. Λοιπόν. Ωραία. Και σου έχουν και μια φωτογραφία όμως, κοίτα πίσω σου να δεις. Ε. Ναι, ναι, θεϊκή. Πόσο intellectual να πούμε, πόσο λοιπόν. Παθή βλέμμα. Εδώ ολοκληρώνονται τα EBs και social media awards για αυτή τη χρονιά. Οπότε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βραβεύτηκαν και να τους δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα.